1970 από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο αυτό. Σαμουήλ Α, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 7, σελίδα 270. Σελίδα 270, κεφάλαιο Ζ, Σαμουήλ Α και εδάφιο 7. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν εις τα τράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπαν οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, μη παύσεις βοών υπέρ ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, δια να δώσει ημάς, για να σώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Και έλαβε ο Σαμουήλ εν αρνίων γαλαθινών και προσέφερε ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον και βόησε ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ και επίκουσεν αυτού ο Κύριος και ενώ προσέφερε ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα επλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσω συν κατά του Ισραήλ. Και ευρώντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέραν εκείνη επί τους Φιλιστέους και κατετρόπωσεν αυτούς. Και εκτυπήθησαν έπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και πάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθχάρ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβενέζερ μέχρι τούδε, λέγον μέχρι τούδε εβοήθησαν ημάς ο Κύριος. Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήλθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ και το ηχείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρας του Ισραήλ. Και οι πόλεις τα οποία οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από το Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γαθ και ελευθέρωσαν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Και έκρινε ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού και πορεύε το κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γάλγαλα και έκρινε τον Ισραήλ εν πάσης της τόπης τούτης. Η δε επιστροφή αυτού ήτο εις Ραμά, διότι εκεί το οίκος αυτού και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί προσέτει ο κοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Και όταν εγύρασεν ο Σαμουήλ κατέστησεν τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ. Ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού Ιωελίλ και το όνομα του δευτέρου αυτού Αβία. Ούτε ήσαν κριτέ εν Βυρσαβέ. Πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σοδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήλθαν προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και είπαν προς αυτόν. Ιδού εσύ εγύρα σας και ίσου δεν περιπατούσιν εις τας οδούς σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέαν, δια να κρίνει ημάς, καθώς έχωσι πάντα τα έθνη. Το πράγμα όμως δεν ήρεσεν εις τον Σαμουήλ, ότι είπον δώσεις ημάς βασιλέαν δια να κρίνει ημάς, και εδεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριον, και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τη φωνή του λαού κατά πάντα όσα λέγουσι προσέ, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά με απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν, αφής ημέρας ανεβίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου, έως της ημέρας ταύτης εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνον συν και προσέ. Τώρα λοιπόν άκουσαν τις φωνές αυτών. Πλην διαμαρτυρήθη παρησία προς αυτούς και δείξουν σε αυτούς τον τρόπον τους βασιλέως, ώστις θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς. Και λάλησαν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν, ούτως θέλει είστεν ο τρόπος του βασιλέως, ώστις θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς. Τους ιούς ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν δια τας αμάξας αυτού και δια υπής αυτού και δια να προτρέχουση των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει σε αυτόν χιλιάρχους και πεντικοντάρχους και εις το να εργάζονται την γη αυτού και να θερίζουσι των θερισμών αυτού και να κατασκευάζουσι τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευήν των αμαξών αυτού. Και τα στιγατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρείς σας και αρτοποιούς. Και τους αγρούς σας και τους αμπελώνας σας και τους ελαιώνας σας τους καλύτερους θέλει λάβει και δώσει στους δούλους αυτού. Και το δέκατον των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει στους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τους δούλα σας και τους καλύτερους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει στα εργασίες αυτού.
Τα ποίμνια σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοά εν εκείνη τη μέρα ένεκεν του βασιλέως σας, τον οποίον σεις εκλέξατε σε αυτούς, αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη μέρα. Ο λαός όμως δεν θέλησε να υπακούσει στην φωνή του Σαμουήλ και είπον ουχή. Αλλά βασιλεύστε λύστε φημάς, δε αναήμεθα και εμείς ως πάντα τα έθνη, και να κρίνει μας ο βασιλεύς ημών, και να εξέρχεται εμπροσθεν ημών, και να μάχεται τα σμάχας ημών. Και οίκουσε ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερε αυτούς εις τα ότα του Κυρίου και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ «Άκουσον τις φωνής αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα». Και είπε ο Σαμουήλ προς τους άντας του Ισραήλ «Υπάγεται έκαστος εις την πόλη αυτού. Αμήν». Για 20 χρόνια λοιπόν ο λαός Ισραήλ εξητούσε τον Κύριο αλλά δεν τον έβρισκε, γιατί δεν τον εξητούσε έτσι όπως ο Θεός θέλει, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημά του. Είχανε μέσα στην καρδιά τους άλλα πράγματα. Είχανε μέσα στη ζωή τους ξένους θεούς και η καρδιά τους ήταν ετοιμασμένη για να απομακρύνεται από το Θεό. Πέρασαν 20 ολόκληρα χρόνια, ο Σαμουήλ ήταν ήδη αναγνωρισμένος προφήτης ενώπιον του Θεού και του λαού Ισραήλ, δεν πήγαν σε αυτόν και αυτός δεν πήγε σε αυτούς. Με αποτέλεσμα να συνεχίζει ο λαός Ισραήλ μόνος του, να κράσει και ο Θεός να μην απαντάει. Και χρειάστηκαν 20 ολόκληρα χρόνια για να σκεφτούν ότι υπάρχει ο Σαμουήλ. Υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού, υπάρχει ο λόγος του Θεού, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν πλησίασαν, πήραν απάντηση. Ο Σαμουήλ ήξερε το μυστικό, τα μυστικά του Θεού. Και τα μυστικά του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός τα αποκαλύπτει σε αυτούς που πλησιάζουν το Θεό με το λόγο του και με την προσευχή. Και να ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν ο χριστιανός δεν μελετάει, δεν τρέφεται, αδυνατίζει. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι τροφή. Αν δεν τρέφεσαι θα εξασθενήσεις. Αλλά επίσης και χειρότερο πράγμα είναι να μην προσεύχεται. Όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν προσεύχεται, δεν ξεδιψάει. Χάνει το νερό, τα ύδατα, τα ζώντα, χάνει την παρουσία του Θεού. Με αποτέλεσμα να ανοίγει πόρτα ο διάβολος να πειράζει και να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, τους χριστιανούς. Μόνο με το Λόγο του Θεού δεν περπατάει ο άνθρωπος, αλλά και μόνο με το Πνεύμα το Άγιο δεν περπατάει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν σαφής, κατηγορηματικός και εκεί εμείς θέλουμε να μείνουμε. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους και μάλιστα αυτός που ήταν όχι εκ της φυλής Ισραήλ, αλλά ήταν προσήλυτοι, τους οποίους αδικούσαν οι άνθρωποι. Και είπε ο Απόστολος Πέτρος να εκλέξετε 7 διακόνους και ταυτόχρονα είπε εμείς όμως θα μένουμε στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αυτή είναι η χριστιανική ζωή, στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Είχε έρθει κάποτε ένας άνθρωπος από άλλη ομολογία, πολύ καλός αδερφός, και μου λέει «Τι κάνετε εσείς?» Με ειλικρίνη, οι δυο μας είμαστε και ο Κύριος. «Τι κάνετε εσείς?» Λέω, δεν ήξερα τι εννοούσε στην αρχή, δεν κατάλαβα. Μου λέει «Βλέπω ότι ο Θεός είναι μαζί σας και το βλέπουμε πολύ. Τι κάνετε? Πες μου πώς ζείτε, τι κάνετε?» Λέω «Ερχόμαστε, γονατίζουμε, προσευχόμαστε, σηκωνόμαστε, ακούμε το κήρυγμα και ξαναγονατίζουμε. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε». Λέει «Δεν έχετε σκέτς, δεν κάνετε κάτι που να προσελκύσουν, δεν έχετε μουσική, δεν έχετε...» Σκεφτόμουν εγώ και λέω «Όχι, δεν έχουμε». Και αυτός αναρωτιότανε. Και η απάντηση ήρθε «Αυτό που έχει σημασία είναι ο Θεός να είναι μαζί σου».
Δεν λέω ότι ο Θεός είναι μαζί μας και με τους άλλους δεν είναι, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά εύχομαι να είναι μαζί μας. Και θέλω να είναι μαζί μας. Γιατί όταν ο Θεός είναι μαζί σου, όταν ο Θεός είναι μαζί σου, τότε ούτε κανένας δεν μπορεί να έρθει εναντίον σου, αλλά ούτε και χρειάζεσαι βοήθεια. Βοήθεια είναι ο Θεός. Ούτε και δίνουμε εντολές, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι επιχείρηση να κάνουμε management. Κάποιος μου είχε πει, εσύ είχες εμπειρία, γι' αυτό πας καλά, γιατί διοικείς. Αν διοικούσα θα χανόμαστε. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει εσύ θα κάνεις και εσύ δεν θα κάνεις. Στην Εκκλησία υπάρχει διήγηρεν ο Κύριος την καρδία αυτών και εκτελούσαν το θέλημα του Θεού. Αλίμονό μας αν εμείς δίνουμε εντολές ή αλίμονό μας αν εμείς μοιράζουμε δουλειές. Γι' αυτό οι εταιρείες κλείνουν. Γιατί τα κάνουν μόνοι τους. Εμείς θέλουμε να τα κάνει ο Θεός, αδερφοί. Και στο σπίτι μας. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο άντρας πρέπει να κυβερνά καλός. Πώς θα κυβερνήσει καλός? Θεία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όχι με φαντασία. Ούτε με το βούρδουλα, ούτε με ασυδοσία. Με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και ο άνθρωπος, αδερφοί, που κοιτάει να κάνει ό,τι λέει, το λέει, θα το κάνω. Δεν το λέει, δεν το κάνω. Είναι σε ασφάλεια. Και μπορεί να πάει και με παρησία στο Θεό και να πει, Θεέ μου, εγώ αυτά που είδα μέσα έκανα και περιμένω από σένα να κάνεις τ' άλλα. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Είναι μεγάλη δουλειά ο Χριστός να είναι βοηθός σου. Προπορεύεται, να διορθώνει. Βοηθός σημαίνει κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς θα τα κάνει ο Κύριος μας. Αμήν, αδερφοί. Και πότε θα τα κάνει? Όταν όμως και εμείς κάνουμε αυτά που θέλει Αυτός. Την πρόθεσή μας να δει. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει το δεν μπορείς. Ο Θεός μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει το δεν ξέρεις. Ο Θεός θα σου αποκαλύψει. Δεν θέλω. Αυτό πειράζει. Αυτό πειράζει. Άμα δεν θέλεις, ο Θεός δεν επεμβαίνει. Να σου πει θα το κάνεις ντε και καλά. Όχι. Άμα δεν θες παιδί μου, κάνω ό,τι θες. Κάνω ό,τι θες. Τώρα λοιπόν έπρεπε να κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Και ποιος θα τους το πει? Ο Σαμουήλ. Τι είναι ο Σαμουήλ? Τώρα ο Σαμουήλ είναι ιερέας, είναι μεσίτης. Τι θα κάνουμε κι εμείς? Αυτό που θέλει ο Θεός. Ποιος θα μας το πει? Ο Χριστός. Αυτός θα μας το πει. Αυτός είναι ο κριτής μας. Στην Παλαιά Διαθήκη έβαζε ο Θεός ανθρώπους κριτές. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός έβαλε Ιησούν Χριστόν κριτή. Αυτός θα μας πει τι θα κάνουμε. Με τι? Με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Δεν πάει το μυαλό μας σε τίποτα μεγάλα πράγματα, ψηλά και... Τι δεν είναι, απλό είναι η πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και επιπλέον πρόσεχε τον εαυτό σου σε αγιασμό και πρόσεχε την διδασκαλία για να περπατάς όχι σε ετεροδιδασκαλίες, ούτε σε ψευδοδιδασκαλίες, στην υγιένουσα διδασκαλία, η οποία είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Και τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντας. Και είναι μεγάλη δουλειά, αδερφοί αγαπητοί, να σώζει ο Χριστός αυτούς που σε ακούνε. Δεν σε ακούνε όλοι, και εκείνο είναι το πράγμα, το δύσκολο. Είναι πολύ, δεν θέλω να σε ακούσω. Άμα δεν θέλει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά άμα θέλει, ο Θεός θα κάνει. Τους είπε τι να κάνουνε, να επιστρέψετε στον Κύριο μόλις στην καρδιά, να μετανοήσετε, να εκβάλλετε θεούς αλότριους και ψεύτικους από μπροστά σας, δεύτερον, να ετοιμάσετε την καρδιά σας για να συναντήσετε τον Κύριο, τρίτον, και αυτός θα σας ελευθερώσει. Μα αυτά τα τρία τόσο εύκολα, τόσο εύκολο είναι το έργο του Θεού στη ζωή μας. Τόσο εύκολο. Τι μας λέει? Να μετανοήσουμε. Δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο. Να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να ζητήσεις συγγνώμη από τη γυναίκα σου. Μερικές φορές από τον αδελφό σου. Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο να ζητήσεις συγγνώμη από τον άντρα σου. Και κοίταξε, πόσες φορές στη ζωή σου έχεις ζητήσει συγγνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Και νομίζουν ότι πάνε καλά. Δεν πάνε. Γιατί ή είναι αναμάρτητοι, που πολύ αμφιβάλλω, ή είναι υπερήφανοι, που πολύ πιστεύω. Πόσες φορές στη ζωή σου έχεις ζητήσει συγγνώμη. Μέσα από αυτή την ερώτηση μπορούμε να καταλάβουμε πώς περπατάμε. Όταν όμως έχεις ζητήσει πολλές φορές, εκαρδίας όμως, εκαρδίας μέσα από την καρδιά σου, τότε σημαίνει έχεις κάνει πολλά λάθη, αλλά τα έχει αφαιρέσει ο Θεός. Είσαι ελεύθερος. Να μετανοήσεις, μετά ελευθερώσου από τα ψέματα. Τι χρειαζόμαστε, τις εικόνες, θα μου πεις έχουμε. Κάποτε θυμάμαι είχε μιλήσει το Πνεύμα του Άγιου και είπε «Έχεις εικόνες φυλαγμένες βαθιά στα ντουλάπια του σπιτιού σου, σε κάποιον». Και λέω «Αλήθεια είναι». Και ήρθε και μου λέει «Αλήθεια είναι και να δω τι θα κάνω». Ο Θεός θα μας φυλάει. Πρέπει να ελευθερωθούμε από όλα, αδερφοί. Τα είδωλα, μην έχουμε είδωλα είτε ουσιαστικά φυσικά ούτε πνευματικά. Ούτε εικόνες, εικονίτσες, σταυρούς και σταυρουδάκια, αλλά ούτε και συγκεκριμένα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας τα οποία τα έχουμε είδωλα και Θεό μας. Λένε οι άνθρωποι αυτός έχει κάνει είδωλο αυτό τον ηθοποιό. Και είναι έτσι. Ξέρετε πόσο εύκολο μια μάνα κάνει είδωλο το παιδί της. Και πώς φαίνεται αν το έχει κάνει είδωλο. Από το πώς συμπεριφέρεται και πόσο αγαπάει τον άντρα της. Αν έχει αλλάξει συμπεριφορά στον άντρα της και δεν τον φροντίζει πια, δεν τον αγαπάει, αλλά όλο με το παιδί ασχολείται και αμένει το πρώτο κιόλας, όπου εκεί τι γίνεται. Αυτό σημαίνει είδωλο. Πρώτα αγαπάει η γυναίκα τον άντρα και ύστερα το παιδί της. Με τον άντρα θα μεγαλώσει το παιδί, όχι μόνη της. Πρώτα τον άντρα της. Αλλά και ο πατέρας πρώτα τη γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά. Αλλιώς τα κάνει είδωλα και θα τα καταστρέψει και θα πάθει και αυτό ζημιά. Είδωλο μπορεί να κάνουμε το έργο του Θεού. Είμαι πρεσβύτερος και καμάρι, ποιμένας και δεν υπάρχει καλύτερος από μένα. Είδωλο είναι αυτό. Και ο Θεός θα έρθει κάνει έτσι, τραβάει την κουρτίνα, τραβάει τη χάρη και φαίνεται η γύμνωση του ανθρώπου. Τίποτα δεν έχουμε το οποίο δεν το έχουμε λάβει. Και ό,τι έχουμε λάβει δεν είναι δικό μας, είναι του Κυρίου μας. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Τίποτα. Άλλοι κάνουν είδωλο τη δουλειά τους. Ξέρεις τι είμαι εγώ. Διευθυντής. Ξέρεις τι είμαι εγώ. Δικηγόρος, γιατρός. Σιγά τα ουά. Συγγνώμη κυρία μου. Τίποτα δεν είσαι. Και αν έγινες, ο Θεός έκανε. Και πρόσεξε, μην κάνεις κανένα λάθος στη δουλειά σου και σε πιάσουν με τις πέτρες. Λέει, καλός γιατρός, λέει, τον σκότωσε τον άνθρωπο. Γιατί καυχήθηκε, είμαι καλός γιατρός. Καλός γιατρός είναι ο Χριστός, αδερφοί. Καλός δικηγόρος, Χριστός είναι. Καμία καύχηση. Τίποτα πολύ ψηλό. Ό,τι θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι ψηλό, για το Θεό είναι ευδέλιγμα. Ό,τι μεγαλώνει στη ζωή σου και το λέει σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Τι είναι, πολύ σπουδαίος είμαι. Είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Ευδέλιγμα στο Θεό. Γιατί, δεν είμαστε τίποτα. Μια φορά καυχήθηκα που έκανα καλό καφέ, το ξέρετε. Και κάηκα. Λέω, είδες καφέ που καλό που έκανα. Η γυναίκα ξέρετε πόσο εύκολα καφιέται όταν μαγειρέψει κάτι και της πούνε είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό μην της λέτε ποτέ είναι πολύ ωραίο. Μα καλούτσικο είναι. Καλούτσικο είναι. Τρώγεται. Εντάξει, όχι να της λέμε για να της ενισχύουμε. Λάθος. Αλλά να προσέχουμε αδερφοί, η καύχηση δεν αρέσει στο Θεό. Και θα το χάσουμε αυτό για το οποίο καυχόμεθα. Το παιδί μου πέρασε στο πανεπιστήμιο και δεν τέλειωσε όμως. Γιατί, εσύ φταίς. Το φούσκωσες. Ένα αυτοκίνητο που αγόρασα. Εγώ το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασα είχα μια καύχηση σε ένα μήνα τράκαρα αδερφή. Το έβλεπα και το λυπόμουνα. Αλλά το έβγαλε ο Θεός στην καρδιά μου. Τι σημαίνει αυτό. Μη βάζουμε στην καρδιά μας πράγματα. Θα μας τα ξεριζώσει ο Θεός και θα πονέσουμε.
Στην καρδιά μας θα βάζουμε μόνο το Χριστό, μόνο το θέλημα του Θεού, τίποτα. Μην βάλουμε, κάποια αδερφή είχε ένα σπίτι πολύ ωραίο, πράγματι. Ήταν τόσο ωραίο που δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα. Κανένας δεν φέρε, δεν φόρεσε κανένα. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ναι, αλλά ήταν έρημο. Εγώ θέλω να το σπίτι μου να μην είναι τόσο ωραίο, να είναι γεμάτο τα παιδιά του Θεού. Μην καυχόμεθα. Δεν έχουμε τίποτα καλό να δείξουμε. Πάσα δώσεις αγαθήν άνωθεν. Ο Θεός μας το έχει δώσει και ο Θεός μπορεί να μας το πάρει. Αλλά δεν θέλουμε να μας το πάρει, γι' αυτό θα δίνει τη δόξη σε αυτόν. Και τρίτον, να ετοιμάζουμε την καρδιά μας. Πού θα ετοιμάσουμε την καρδιά μας? Με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Ετοιμάζουμε την καρδιά μας και θα λέμε, Κύριε, θέλω να σε πλησιάσω. Θα μετανοούμε, θα εξομολογούμε, θα... Θέλουμε να μας επισκεφθεί ο Θεός, θέλουμε να μας αποκαλυφθεί ο Πατέρας μας εν το κρυπτό. Αλλά πώς θα μας αποκαλυφθεί ο Πατέρας μας εν το κρυπτό όταν δεν χωνεύουμε τον αδερφό μας, όταν δεν τον συγχωρούμε? Πώς θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας όταν δεν έχουμε τακτοποιηθεί, τουλάχιστον το αφημόν να ειρηνεύουμε με τα πάντων των ανθρώπων? Δεν είναι καλό να έχουμε πόλεμο στην καρδιά μας. Ετοιμάζουμε τις καρδιές μας να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και θα σας πω κάτι. Σήμερα θέλετε να ετοιμάσουμε την καρδιά μας να συναντήσουμε τον Κύριο το βράδυ, σπίτι μας? Από τώρα. Ξέρετε τι θα κάνει ο Θεός? Ξέρετε τι θα κάνει ο Θεός? Εγώ βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε μια κοπέλα και κλείνουν ραντεβού να τη δούνε. Ξέρετε πως ξυρίζονται? Κόντρα. Και βάζουν και από τέτοιο να μυρίζουν ωραία, χτενίζονται και ωραία, κουρεύονται, βάζουν το καλό κουστούμι, την καλή γραβάτα, και άμα είναι casual, ξέρετε είναι το casual, καθημερινά, βάζουν το ποκάμισο, το καλό, τους δει η κοπέλα τους. Η δε κοπέλα, άστα μην πούμε τίποτα, γιατί εκεί θα μπλέξουμε. Να συναντήσουμε τον Κύριο, πώς θα τον συναντήσουμε? Δεν πρέπει να ετοιμαστούμε? Όταν πάμε, όταν ένα στρατιώτη πάει τον καλεί ο διοικητή του, δεν ετοιμάζεται? Βάφει τις πόρπες, τις γυαλίζει, τον κόκκινο και σιδερωμένος τον διοικητή. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν θα ετοιμαστούμε? Δεν θα ετοιμάσουμε την καρδιά μας? Δεν θα ετοιμαστούμε σε σέβα, σε ευλάβεια, σε πολίτευμα άγιο? Συναντήσουμε τον Πατέρα μας που είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Από εκεί και πέρα έρχεται ο Θεός πια και ευλογεί. Και πράγματι, τους ευλόγησε ο Θεός. Το ότι ευλόγησε ο Θεός το λαό Ισραήλ δεν σημαίνει ότι πάψαν τα προβλήματα. Αντιθέτως, τώρα σηκώνονται τα προβλήματα. Μόλις λέει έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά και δόξαζαν το Θεό, ξεσηκώθηκαν να πολεμήσουν. Όλοι οι Φιλιστέοι μαζεύτηκαν. Το άκουσαν οι Ισραηλίτες, πέθαναν από το φόβο τους. Η αλήθεια είναι ότι εμείς φοβόμαστε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Αλλά δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο. Είναι όταν φοβόμαστε τι κάνουμε. Το βάζουμε στα πόδια? Κρυβόμαστε? Όταν έρθει ο φόβος στην καρδιά μας για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας, για τα αδέλφια μας, γιατί μένει φόβος στην καρδιά. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις και πολλές φορές η ζωή είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Το ερώτημα είναι, και το κρίσιμο σημείο είναι, τι κάνουμε τώρα? Φόβο έσωθεν, φόβοι έξωθεν, λέει ο Παύλος. Φόβοι στη δουλειά, φόβοι στο σπίτι, φόβοι από αρρώστιες, φόβοι από ανεργία, φόβοι από τις δόσεις, φόβοι στην εκκλησία. Παντού φόβοι. Ξεσηκώνεται και ο διάβολος, αρχίζει να φυσομανάει ο αέρας, τι θα κάνουμε τότε? Οι μαθητές πήγαν στον Κύριο και του λένε, δε σε μέλη ότι πνιγόμαστε, χανόμεθα. Και ο Κύριος λέει, τι διστάζετε αλιγόπιστη, τι κάνουμε, στον Κύριο πάμε. Αδελφοί, σας παρακαλώ αυτό να το πάρουμε σαν μήνυμα Θεού. Φοβάσαι? Πήγαινε στο ταμείο σου, ετοίμασε την καρδιά σου να συναντήσεις τον Κύριο και το ζήτημά σου πες στο Θεό.
και θα ενισχύει με την προσευχή του Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το μυστικό. Και ευχαρίστησε τον που είναι εκεί και σε περιμένει να σε ακούσει. Δεν χρειάζεται να πας στα Ιεροσόλυμα, ούτε στην Τίνο, ούτε στο Άγιον Όρος. Στο δωμάτιό σου που κοιμάσαι. Φτιάξε και λίγο το δωμάτιο να είναι τακτοποιημένο. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Όταν μπαίνει άλλο να προσευχηθεί, πρώτα ξυγυρίζει. Γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Θα μου πεις αν είναι ασυγύριστο. Εντάξει, αλλά δεν είναι πιο ωραίο να είναι όλα σε τάξη. Στρώνει το κρεβάτι, το φτιάχνει και αφού τακτοποιήσει όλο το δωμάτιο, παίρνει το μαγκιδλάκι και πάει και γονατίζει. Εγώ βέβαια δεν το κάνω έτσι. Αλλά είναι ωραίο έτσι πως το κάνει η Άννα. Να τακτοποιούμε τα πράγματα. Θα έρθει να μας επισκεφθεί ο Κύριος των δυνάμεων. Όταν έρχεται το αφεντικό στο γραφείο, αν δουλεύει στο γραφείο, δεν το φτιάχνει, όταν θα έρθει το αφεντικό, μην είναι άνω κάτω. Θα μου πεις, δεν το λέω λόγος του Θεού, πράγματι. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει Θεός τάξεως και εμένα μου αρέσει. Αν θέλετε κάτι, αν θέλετε μην το κάνετε. Αλλά εγώ το κάνω. Θέλω να το κάνω. Γονάτισε εκεί πέρα και πες του τα όλα. Και πες του τα, γιατί σ' ακούει. Δεν μιλάμε στον αέρα. Μας ακούει. Μπορεί να μην μας απαντάει, αλλά το ότι δεν μας απάντησε δεν σημαίνει ότι δεν μας άκουσε. Και το κρίσιμο σημείο δεν είναι αν μας απάντησε, αν μας άκουσε. Αν σε άκουσε, θα έρθει η στιγμή που θα σου απαντήσει. Το πιστεύεις ότι σε ακούει? Βέβαια, βέβαια, είμαι βέβαιος, 100%. Το έχω δει, μ' ακούει ο Θεός. Σ' ακούει ο Θεός. Μας ακούει ο Θεός. Και επειδή μας ακούει, έρχεται δια του Ιησού Χριστού και φυλάει την καρδιά μας, να μην φοβάται, να μην μεριμνά, να μην αγωνιά, και τους διαλογισμούς μας, να μην σκέπτεται διάφορα πράγματα, μέχρι και υπόνοιες πονηρές. Και αφού εφέρει την ειρήνη του ο Θεός στην καρδιά μας, τότε επεμβαίνει. Έτσι λοιπόν, φοβήθηκαν και πήραν καλή απόφαση, πήγαν στο Σαμουήλ. Γιατί ήταν αυτός που είχε διορίσει ο Θεός για ιερέα, όπως για μας, ιερεύς μας, αρχιερέας μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό πηγαίνουμε σε αυτόν. Ναι. Και λέει προσευχή σου, προσευχή σου. Κινδυνεύουμε, φοβόμαστε. Και ο Σαμουήλ δεν είπε δεν προσεύχομαι. Αν σου πει κάποιος αδερφός να προσευχηθείς, μην πεις δεν προσεύχομαι. Θα σου πω μια ιστορία. Είμαστε στη Γερμανία. Ήμουν νέος στην πίστη μαζί με την Άννα. Είχαμε πάει το 89 πρέπει να ήταν. Και εκεί γνωρίσαμε, ήταν μια καινούργια μικρή εκκλησία που είχε δημιουργηθεί τότε και γνωρίσαμε και μια κοπέλα που ο άντρας της λεγόταν Χριστάρας και ήταν μέθυστος μπεκρής που την έσπαγε στο ξύλο. Και ενώ είμαστε εκεί, είχαμε κοινωνία μεταλλήλων και περνάγαμε καλά, μας παίρνει τηλέφωνο και λέει προσευχηθείτε, είναι τύφλα στο μεθύσιο ο Χρήστος και έρχεται να μας δει τα μεθύρη. Γονατίσαμε κάτω, προσευχηθήκαμε. Σε 10 λεπτά ξαναπαίρνει. Κάτω είναι, ανεβαίνει με τα πόδια, τσακώνεται με τους Ιταλούς που μένουν από κάτω. Ξαναγονατίζουμε, εκεί δεν πίστεψα εγώ ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπόρεσα να λέω τι θα γίνει, τώρα ανεβαίνει. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο, έξω από την πόρτα είναι. Και έκλαιγε η καημένη. Και λέω τώρα τι θα της κάνει και τι να κάνουμε. Και πήγα γονάτισα και είπα Χριστέ μου, τι μπορείς να κάνεις. Λέω τίποτα. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και σε λίγο ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Λέω τώρα ποιος την ακούει. Και ακούω από μέσα αλληλούια, δόξα. Λέω τι έγινε. Δόξα στον Κύριο. Μας ακούει ο Θεός. Τι έγινε αδερφούλα μου. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Μπήκε μέσα λέει θηρίο. Και βγήκε στη βαράντα, πήραν απνοές να πάρει δύναμη για να μπει μέσα να τσακατέψει το ξύλο. Μυθισμένος δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Δεν φταίει ο καημένος. Είναι και ο διάβολος που τον τζιγκλάει. Και εκεί λέει που είχε βγει στη βεράντα, εμφανίστηκε ο Χριστός. Και σε 5 λεπτά μπαίνει μέσα και της λέει «Έξω είναι, έξω είναι». «Ποιος είναι έξω, ο Κύριος είναι». «Και τι σου είπε». Δεν της είπε τι του είπε. Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Γονάτισε κάτω κλαίγοντας και αποκοιμήθηκε. Και δεν έφαγε ξύλο η αδερφή. Μας ακούει η αδερφή. Μας ακούει.
Και έχει τρόπους ο Θεός. Εμείς στην καρδιά μας δεν χωράνε οι λύσεις του. Έχει λύση ο Θεός. Προσευχήθηκε και τώρα τι θα κάνει, αφού είναι χιλιάδες οι Φιλιστέοι. Και οι Ισραηλίτες το όπλα δεν είχανε, λέει ο λόγος του Θεού. Και επίκουσεν της προσευχής του Σαμουήλ ο Κύριος. Και όταν ο Σαμουήλ προσέφερε θυσία το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν κατά του Ισραήλ. Και ευρόντισεν ο Κύριος εν φωλή μεγάλη την ημέρα εκείνη επί τους Φιλιστέους και κατετρόπωσεν ο Κύριος τους Φιλιστέους. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος ξέρει να μου πει. Ευρόντισε ευρωτή μεγάλη, εν φωνή μεγάλη και τους κατετρόπωσε. Ό,τι θέλει κάνει. Εγώ το πιστεύω πως το λέει. Έβαλε μια φωνή ο Θεός, τέρμα όλοι. Πέσανε κάτω φοβισμένοι. Δύσκολο είναι, γιατί αν εμφανιστεί εδώ όχι ο Κύριος, άγγελος Κυρίου. Και τον δούμε ψηλό, δυνατό, οπλισμένο, ξέρετε τι θα κάνουμε. Α, θα φωνάζουμε για να πέσουμε κάτω. Όλοι. Πρώτος εγώ. Όλοι θα πέσουμε κάτω. Δεν παίζεται ο Θεός. Δεν μπορούμε να παίξουμε με το Θεό. Είναι πολύ καλός, είναι αγαθός, είναι αγάπη. Αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Και ιδίως όταν αδελφοί, κάποιος εμποδίζει το έργο του Θεού, ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν εμπέζεται. Σπέρνεις τη σάρκα, θα θερήσεις φθορά. Σπέρνεις το πνεύμα, θα θερήσεις ζωή αιώνια. Και από τότε οι Φιλιστέοι πού να ξαναπλησιάσουν? Πού να ξαναπλησιάσουν? Έδωσαν και τις πόλεις πίσω που είχαν πάρει από τους Ισραηλίτες. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και ο Σαμουήλ γέρασε. Και γερνώντας είχε δύο παιδιά, τον Ιουήλ και τον Αβιά. Και είπε σαν άνθρωπος, αυτούς θα βάλω κριτές. Υπάρχει λοιπόν αυτός που τον βάζει ο Θεός και υπάρχουν και αυτοί που τους βάζουν άνθρωποι. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Υπάρχει αυτή η γυναίκα που στη χαρίζει ο Θεός και υπάρχει αυτή η γυναίκα που τη διαλέγεις εσύ. Μεγάλη διαφορά. Υπάρχει αυτός ο άντρας που στον δίνει ο Θεός και υπάρχει αυτός ο άντρας που τον διαλέγεις εσύ. Μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά του Σαμουήλ λέει δεν περιεπάτησαν την οδό του Κυρίου, εξέκλειναν. Και εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο. Και ενώ ο Θεός τους έβαζε να κάνουν κρίση, αυτοί κάναν αδικία. Πόσα μου δίνεις να σου πω. Θα έρθεις να προσευχηθείς. Ναι, αλλά πόσα θα μου δώσεις να έρθω? Δεν είναι έτσι ο δούλος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και δεν ήταν ο Θεός μαζί τους. Το κατάλαβαν και οι Ισραηλίτες. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα τι θα κάνουνε. Κατάλαβαν ότι υπάρχει κάποιο λάθος στο Σαμουήλ που έβαλε τα παιδιά του. Υπάρχει κάποιο λάθος στους κριτές που είναι τα παιδιά του Σαμουήλ. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε. Και να μην ξέρουνε. Δεν έχουνε το διάδοχο του Μωυσή. Ποιος τον έβαλε τον Ιησού του να δει? Ο Κύριος. Γιατί δεν έβαλε ο Μωυσής τα παιδιά του? Γιατί ο Κύριος θέλει τον Ιησού του να δει. Δεν έχει το παράδειγμα του Ηλί με τα παιδιά του. Ο Κύριος έβαλε το Σαμουήλ. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε έτσι πως μας διδάσκει ο Θεός. Γι' αυτό η Γραφή όλη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Γιατί? Γιατί μας διδάσκει. Τι θα κάνεις? Κοίτα τι λέει ο Θεός. Κοίτα τι λέει ο λόγος του Θεού. Κοίτα τι κάνανε οι άγιοι άνθρωποι του Θεού σε παρόμοιες περιστάσεις. Και ξεκόλα από το μυαλό σου. Και μην ρωτάς άλλους ανθρώπους. Και τι έκαναν αυτοί? Κοίταξαν γύρω τους και είδαν τα έθνη. Αντί να κοιτάξουν τις γραφές και να κάνουν, κοίταξαν τα έθνη τι κάνουν. Και πήγαν στο Σαμουήλ, του λένε σωστά. Τα παιδιά σου δεν περπατάνε καλά.
Από εδώ και πέρα είναι όλο λάθος. Τώρα θέλουμε να μας δώσεις βασιλιά. Για μη φοβόμαστε, γιατί πράγματι, εάν δεν έχει αρχηγό ο άνθρωπος, φοβάται. Αρχηγό θέλουμε. Είτε γινόμαστε εμείς, είτε θέλουμε άλλον αρχηγό. Πια μη φοβόμαστε. Ο Θεός όμως κριτή θέλει. Ο Θεός θέλει να βασιλεύει αυτός το λαό του. Αυτός είναι βασιλιάς. Και τον άνθρωπο τον βάζει κριτή να φανερώνει τι είναι το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους για να κάνουν. Κήρυκα θέλει ο Θεός. Να μιλάει το λόγο του Θεού, δεν θέλει άρχοντα. Οι εκκλησίες που έχουν κάνει αρχηγούς, σας λέω, δεν είναι εκκλησίες. Δεν είναι εκκλησίες. Γιατί μετά ο άνθρωπος γίνεται, μην το συζητάτε, αλάθητο λέει έχει ο κάποιος αρχηγός σε μια εκκλησία. Δεν κάνω λάθος ποτέ. Άνθρωπος και δεν κάνεις λάθος, δεν κάνω. Και μετά δίνει εντολές, δίνει κατευθύνσεις, βάζει αξιωματούχους, βάζει προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματείς, φαρισαίους και κάνει ένα σύστημα δικό του. Τ' άκουσε ο Σαμουήλ και λυπήθηκε. Δεν λυπήθηκε για τους γιους του. Τους έβλεπε και αυτός. Λυπήθηκε για αυτό που του ζητήσει ο λαός. Και ο Θεός δεν λυπάται για την ταλαιπωρία σου, αλλά λυπάται όταν ζητάς λύση έξω από το θέλημά του. Αφού υπάρχει λύση, έτοιμη από το Θεό. Σε κάθε ζήτημά μας υπάρχει λύση από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος όμως παίρνει τα πράγματα στο χέρι του, τότε καταστρέφει. Όταν ο άνθρωπος αφήνει το Θεό, τότε οικοδομεί. Ο Θεός να μας φυλάει. Να το καταλάβουμε, αδερφοί, αυτό. Να καταλάβουμε ότι όταν παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, τότε γκρεμίζουμε. Όταν πηγαίνουμε στο ταμείο μας και το παραδίδουμε στον Κύριο, τότε ο Χριστός οικοδομεί. Ξέρετε πόσο εύκολα μας πλανάει η καρδιά μας να παίρνουμε εμείς αποφάσεις. Βλέπεις τη δυσκολία. Φοβάσαι. Ο φόβος είναι σύμβουλος τρομακτικός. Τι φοβάσαι. Επιθυμείς. Θέλεις. Σκέφτεσαι. Κρίνεις. Και μετά ξέρετε τι λέμε. Ο Θεός μου φανέρωσε. Τίποτα δεν σου φανέρωσε ο Θεός. Τίποτα. Καρδιά σου σου φανέρωσε. Το μυαλό σου σου φανέρωσε. Και βάζουμε και το Θεό μπροστά, ο Θεός να μας συγχωρέσει και τα κάνουμε πιο πολύ μουσκεμά. Πιο πολύ χάλια. Και βλασφημείται και το όνομα του Κυρίου. Εμείς θέλουμε ο Θεός να τα κάνει όλα στη ζωή μας. Όλα αυτός θα τα κάνει. Και για να τα κάνει ο Θεός όλα στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε πίσω εμείς. Πίσω. Ναι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Πώς δεν θα κάνουμε. Προσευχόμαστε. Θα δοξάζουμε το Θεό. Θα ζητούμε βοήθεια από το Θεό. Θα παίρνουμε πρωτοβουλίες. Όταν ο Θεός πραγματικά μας μιλάει και δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όταν ο Κύριος είπε στον Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το γιο σου, δεν κάθισε να το σκεφτεί. Πήρε το μαχαίρι, πήρε τα ξύλα, πήρε τους δούλους, πήρε και τον Ισαάκ και ανέβηκε. Αλλά ξέρει όμως ότι ο Κύριος του το είπε. Κύριος του το είπε. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί αγαπητοί, να διοικείται ο άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλιώς, είναι πάρα πολύ εύκολο να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, όταν ζητάς, ο Θεός θα μπει μπροστά. Και θα σε κάνει να διοικείσαι, να κατευθύνει ο Θεός τα βήματά σου. Όταν όμως προχωράς, τότε αφήνεις τον Κύριο πίσω. Και προχωράς κατά την επιθυμία της καρδιάς σου. Το πρόβλημα τα μεγάλα. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος είπε εμείς θα μένουμε στο λόγο του Θεού και στην προσευχή.
στο Λόγο του Θεού να δούμε τι έκαναν οι αδερφοί μας. Το έκαναν αυτό ή δεν το έκαναν? Τι έκανε ο Σαμουήλ, τι έκανε ο Δαβίδ, τι έκανε ο Μωυσής ως προς τη διδασκαλία για την Παλαιά Διαθήκη? Τι έκανε ο Απόστολος Πέτρος, τι έκανε ο Απόστολος Παύλος, τι κάνανε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που είναι η ζωή μας και η σωτηρία μας από την Καινή Διαθήκη? Και μην ξεχνάμε ποτέ, ποτέ μην το ξεχνάμε, ότι ο Θεός θα γίνει μισθαποδότης όταν τον εξητάς. Όχι όταν έχεις πίστη, γιατί μερικές φορές αισθανόμαστε ότι έχουμε πίστη. Άλλες φορές χάνουμε την πίστη μας. Είτε χάνουμε την πίστη μας, είτε έχουμε πίστη, ο Θεός γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Δεν περπατάμε, λέει, εγώ περπατάω διαπίστεως, αλλά κάτι σε επιθυμίσει της καρδιάς σου. Το περπάτημα διαπίστεως είναι επί το λόγο του Κυρίου. Όχι διαπίστεως από την υπερηφάνεια σου. Κάποτε μου είχε πει κάποιος ότι αν έχεις πίστη μπορείς να περπατήσεις απάνω στη θάλασσα. Λέω, πράγματι. Λέει, εγώ διαπίστεως θα περπατήσω. Λέω, θα πνιγείς. Θα πνιγείς. Υπάρχει λόγος να περπατήσεις? Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να πας να πειράξεις τον Κύριο? Πειράξουμε το Θεό. Καινούριος αδερφός ήταν, το κατάλαβε. Όπως άλλος μου είχε πει, ο Θεός δεν δίνει χαρίσματα. Λέω, και άλλος καινούριος αδερφός, τι έχω ακούσει? Λέω, δίνει. Λέω, ξέρεις ποιο είναι το χάρισμα το δικό μου? Λέω, όχι, η γοητεία. Λέω, δηλαδή, όλες τις αδερφές αρέσω. Μωρέ, χάρισμα που βρήκες να πάρεις. Το λέει όμως και το πίστευε. Είναι η φαντασία του ανθρώπου, αδερφοί. Και όταν του είπα, παιδί μου, δεν υπάρχει τέτοιο. Άλλο υπάρχει, γόητες και πλάνοι, τους ξέρεις αυτούς? Το διάβασα, λέει, να σου πω και τα χαρίσματα. Δεν περπατάμε έτσι πως το καταλαβαίνουμε, έτσι πως το γράφει. Αυτή είναι η ασφαλειά μας, όπως το γράφει. Εκεί είμαστε ασφαλείς. Το αποτέλεσμα είναι, πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε, λέει, μου λες, τους άκουσα. Τους άκουσα και πήγαινε να τους πεις τις συνέπειες των αιτημάτων τους. Γιατί κάθε αίτημά μας έχει συνέπειες. Κύριε, θέλω να μου δώσεις αυτή τη γυναίκα. Αυτή, το άκουσες, μόνο αυτή. Πάρτε και θα το μετανιώσεις. Όλη σου τη ζωή θα τρέχεις. Γιατί έχει ωραία μύτη. Θα ρωτήσεις. Αλλά δεν κάνει για σένα. Αλλά αν πας να τους πεις τι θα τραβήξουνε όταν τους δώσουμε βασιλιά. Τι θα τραβήξουνε? Ξέρετε τι θα πει, αδερφοί, να κάνουμε αρχηγό μας άνθρωπο? Κάποτε μου είχε πει ένας, από εδώ, μια αδερφή, από εδώ και πετιβάφτησε ο Κύριος με πνεύμα Άγιο Χάρη και από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου λες. Λέω, σώθηκες. Σώθηκες. Θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Σώθηκες. Ο Θεός να μας, ξέρετε, μέσα στην καρδιά δημιουργούνται τέτοια πράγματα. Όταν είχα πιστέψει εγώ, πήγα στον άνθρωπο, του λέει, ό,τι μου πεις να μου τα πες, να μου τα λες για να κάνω. Και μου λέει ο άνθρωπος, ο Κύριος, αδερφέ μου, θα στα λέει για να κάνεις. Ο Θεός, αδερφοί, εμείς τι είμαστε? Δούλοι. Δούλες. Και διδασκόμεθα και εκπαιδευόμεθα και οικοδομούμεθα και περπατάμε δια της πίστεως, όχι στη φαντασία μας, στο Λόγο του Θεού. Δια της πίστεως πάνω στο Λόγο του Θεού και εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Το αποτελέσματα θα είναι καλά, δεν μπορεί να είναι κακά. Αποκλείεται να είναι κακά τα αποτελέσματα. Μπορεί δυσκολίες να υπάρχουν, αλλά ευλογία επίκειται. Και αφού τους είπε στο λαό Ισραήλ τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν όταν εκλέξουν βασιλιά όπως τα έθνη, και εδώ θέλω να επιμείνω λίγο, ζήλεψαν τα έθνη, επιθύμησαν τον τρόπο διακυβέρνησης των εθνών. Δεν είναι καλό. Εμείς ζηλεύουμε τα πνευματικά,
Είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Θέλουμε τα πνευματικά. Δεν τα συνδυάζουμε. Στην αρχαία εκκλησία συνδύασαν τον Πλάτωνα με το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε τι βγάλανε? Μουσακά. Τίποτα δεν βγάλανε. Τίποτα δεν βγήκε. Πώς να μπερδέψεις τα πράγματα? Καλός ο Πλάτωνας, ένας φιλόσοφος πολύ καλός, μπορεί να έχει αποκάλυψει από το Θεό σε μερικά πράγματα. Αλλά άλλο τι λέει ο άνθρωπος και άλλο τι λέει το Ευαγγέλιο. Επίσης ένα σοβαρό πράγμα. Θα πάρω 5 λεπτά γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω μια ιστορία. Όταν ήμουν νέος στην πίστη, μου έδωσε κάποιος από μια άλλη ομολογία μια κασέτα ενός Τσο. Πολύ καλός αδερφός, ήταν ποιημένα στην Κορέα. Τα έλεγε τόσο ωραία, εντυπωσιάστηκα. Και τόσο πολύ με επηρέασαν που κήρυτα στην αρχή της πιστεώς μου και κήρυτα μέσα από τον Τζο. Και χαιρόντουσαν οι αδερφοί γιατί έλεγα ωραία πράγματα. Αλλά είδα ότι δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Ήρθα σε αυτόν και λέω, τι κάνεις τώρα γερό? Αντί να κηρύττεις Χριστό, κηρύττεις Τσο. Ο Παύλος είπε, δεν αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο παρά Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Πήγα, μετενόησα και όταν μετενόησα είδα και ετωροδιδασκαλίες που είχε. Είχε και ψεύτικα πράγματα μέσα. Παραδείγματος χάρη ένα θα σας πω, έλεγε, όταν ζητάς κάτι από το Θεό θα το ζητάς με πίστη και θα το περιγράφεις ακριβώς. Μία αδελφή λέει ήθελε ένα αυτοκίνητο και πήγε στον κύριο και είπε, κύριε θέλω ένα αυτοκίνητο Ρενό κόκκινο 1300 με κασετόφωνο. Και σε μια εβδομάδα λέει ένας αδελφός της χάρισε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Μ' άρεσε αυτό, ωραία πίστη. Αλλά όταν συνήλθα λέω, αφού ο κύριος λέει όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ κύριε. Δηλαδή αν θέλει ο Θεός να μου δώσει Mercedes εγώ θα επιμένω στο Ρενό. Θα σταματήσω το Θεό να με ευλογήσει και θα περιορίσω την ευλογία του Θεού με τη δική μου κρίση? Πω λέω, τι έλεγα? Όχι κύριε, δεν θέλω Ρενό, θέλω ότι μου δώσεις εσύ. Και είδα και άλλα μέσα. Αφού συνήλθα κάνω έτσι και ακούω έναν άλλον αδελφό, κύριε Τετσό. Λέω, την έπαθε και αυτός. Πιέρω, ακούω άλλο κύριο, κύριε Τετσό και αυτός. Τώρα ο ένας ήταν μάλιστα από την Κηφισιά. Πάω τον πολύ γλυκά, του λέω, αδερφέ μου, διαβάζεις Τσό? Ναι, μου λέει, σ' αρέσει? Λέω, όχι, δεν μ' αρέσει. Του είπα τι έπαθα, δεν με πίστεψε, δεν το κατάλαβε, θύμωσε κιόλας. Εγώ ήξερα όμως θα το καταλάβει, πράγματι σε λίγο το κατάλαβε, ήρθε μου, είχες δίκιο αδερφέ, συγγνώμη. Πήγα και στον άλλον του τόπα, ο άλλος το κατάλαβε πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Μετά έφυγε ο Τσό, ήρθε ένας άλλος. Πάλι στην ίδια παγίδα. Τα βλέπω σε έναν αδερφό. Ήρθαν οι πατέρες. Άγιοι άνθρωποι του Θεού, δεν αμφιβάλλουμε. Ιδίως της πρώτης της αρχαίας εκκλησίας, οι αποστολικοί πατέρες, άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και βλέπω τον αδερφό να αρχίζει να κηρύττει από εκεί. Του πλησιάζω, όλα σου πω παιδί μου. Ο Θεός σου έχει δώσει ένα πολύ ωραίο χάρισμα. Να παίρνεις απευθείας τα μηνύματα από το Θεό. Γιατί να τα παίρνεις μέσα από ανθρώπους? Γιατί να βάζεις άνθρωπο ανάμεσα σε σένα και στο Θεό? Αδερφοί αγαπητοί, δεν θέλουμε ανθρώπους. Τους αγαπάμε. Χαιρόμαστε να ακούμε ωραία κηρύγματα. Πολύ χαίρομαι εγώ. Πολύ χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να τους ευλογεί ο Θεός. Πολύ. Και μάλιστα με έχει διδάξει ο Θεός να προσεύχομαι να τους ευλογήσει πιο πολύ από μένα ο Θεός. Και το λέω με όλη μου την καρδιά. Πιο πολύ από μένα ευλόγησέ τον, Κύριε. Αλλά όχι όμως να γίνομαι μαθητής του, οπαδός του. Θα είμαι μαθητής του Χριστού και οπαδός του Χριστού. Ούτε θέλω μαθητές. Δεν θέλω μαθητές, ούτε οπαδούς. Όλοι μας να είμαστε μαθητές του Χριστού. Αμήν αδερφοί, όλοι μας. Από τον Κύριο θέλουμε τη διδαχή. Ξέρετε τι θα έρθει ο άνθρωπος, μετά θα αρχίσουν οι αυστηρότητες. Θα εξομολογηθείς εμένα για να πάρεις κοινωνία. Το ξέρετε, το λένε άνθρωποι. Μη γέννητο λέω, Κυρία μου, τέτοιο πράγμα.
Εγώ θα σου πω ποιον και ποια θα παντρευτείς. Εσύ θα μου πεις και ποιος είσαι εσύ. Εγώ θα σου πω τι δουλειά θα κάνεις. Και πια ο άνθρωπος γίνεται δούλος ανθρώπου. Και να ήταν μόνο αυτά, που να σας πω κι άλλα. Διαλύονται οικογένειες. Επειδή είμαι επιμένας, πάω στη γυναίκα του αδερφού, της λέω, δεν κάνεις καλά εσύ. Μα ακούει, οι αδερφοί χωρίζουν το ζευγάρι. Ο Θεός να μας φυλάει. Στην προσωπική ζωή του ανθρώπου δεν επεμβαίνουμε. Κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας, να μπω εγώ ανάμεσα. Τι δουλειά έχω εγώ? Δεν έχει Κύριο, κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Και εγώ τι θα κάνω, το καπέλο? Θα τον καπελώσω τον άνθρωπο? Αφού κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Πού θα τον στείλω? Στο Χριστό θα τον στείλω. Τη γυναίκα στον άντρα της θα τη στείλω. Τα παιδιά στους γονείς τους θα τη στείλω. Αλλιώς θα τα χαλάσουμε τα πράγματα. Δεν θα είμαστε εκκλησία του Χριστού, θα είμαστε εκκλησία του Κοροβέση. Και άμα γίνεται εκκλησία του Κοροβέση, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε, αδερφοί. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα τσακωνόμαστε, θα αγριεύουμε, θα βριζόμαστε. Θέλουμε την ειρήνη του Χριστού. Δεν θέλουμε βασιλιάδες. Δεν θέλουμε ηγεμόνες. Δεν θέλουμε αρχηγούς. Ούτε δασκάλους. Ούτε καθηγητές. Ούτε πατέρες θέλουμε. Εμείς πήραμε μια απόφαση. Ιησούν Χριστόν. Και τι ωραία που το λέει ο Θεός. Και αυτόν, όχι ένδοξο, ταπεινό, σταυρωμένο. Αυτό το Χριστό. Αυτόν τον Χριστό πλησιάζουμε. Τον εξιθενημένο, τον σταυρωμένο, τον πληγωμένο. Γιατί εκεί είναι η σωτηρία μας. Εκεί είναι η δόξα μας, εκεί είναι η δύναμή μας. Στο αίμα του Χριστού, στη θυσία του Χριστού. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και πώς επιμελούμεθα οι πρεσβύτεροι τις ψυχές? Σαν υπηρέτες. Μόνο έτσι. Δεν κυβερνάμε μες στην εκκλησία. Επιμελούμεθα. Υπηρετούμε. Όπως ο δούλος. Δεν χαλάμε χατήρια. Αλλά δεν αφήνουμε ασυδοσία. Μιλάμε όχι για την αυστηρότητα τη δική μας, για την αυστηρότητα του Χριστού. Όχι για τους νόμους τους δικούς μας, για τους νόμους του Θεού. Αλλά μιλάμε και όχι για την αγάπη τη δική μας, για την αγάπη του Θεού. Όχι για τη χάρη τη δική μας, είδες τι καλός που είμαι, όχι για τη χάρη του Χριστού. Σας είχα πει ότι είχε έρθει ένας αδερφός παλιά και του είπε ο τέος ποιμένας του, μόνο σε αυτή την εκκλησία μην ξαναπάς. Λέει, γιατί έχουνε πολύ νόμο. Ο άνθρωπος όμως πήρε την οικογένειά του και ήρθε. Ήρθε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Θεός, τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, τον ευλόγησε ο Θεός. Και έρθει και μου λέει, αδερφέ, έτσι μου είχε πει. Λέω, δεν φταίει ο καημένος, δεν ξέρει. Εσύ όμως ξέρεις τώρα. Μου λέει, μόνο νόμο δεν βλέπω σε αυτή την εκκλησία. Και σας ρωτάω, βλέπει κανείς σας νόμο να το διορθώσουμε? Δεν θέλουμε να βάζουμε νόμους. Ούτε να είμαστε αυστηροί. Την απλότητα θέλει ο Θεός. Και αν πρέπει να είμαι με κάποιον αυστηρός, είμαι μόνο με τον εαυτό μου. Τον εαυτό σου να είσαι αυστηρός, με τους άλλους δεν μην είσαι. Και δεν κάνουμε εμείς, δεν δίνουμε διαταγές τι να κάνουμε, μην ξαναβάψεις τα μαλλιά σου. Ούτε δεν το λέμε αυτό. Ούτε μιλάμε και επί προσωπικού επίπεδου. Όλοι είμαστε ελεύθεροι εδώ μέσα, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Αλλά όλοι φοβούμεθα το Θεό και προσαρμόζουμε τη ζωή μας στο Λόγο του τον Άγιο. Γιατί? Γιατί θέλουμε να μας ευλογήσει ο Θεός. Θέλουμε την εύνοια του Θεού. Δεν θέλουμε να είμαστε δικτάτορες, υπηρέτες. Όλοι μας. Αμήν, αδερφοί. Όλοι μας να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Προσεύχεσαι για τους αδερφούς σου.
προσεύχεσαι. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πηγαίνουμε στον Κύριο και λέμε, βλόχησε τον αδερφό μου, ταλαιπωρείται, δεν έχει δουλειά. Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, βοήθησε τον, με τα παιδιά του τι θα κάνει. Βλέπεις ότι ο γιος του κάνει τώρα τσιριμονιές, βοήθησε τον, δώσε του σοφία. Φώτισε το γιο του, φώτισε την κόρη του. Να γρυπνείτε στις προσευχές, δεόμενοι υπέρ αλλήλων. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι ωραία η χριστιανική ζωή όταν είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Και είναι άθλια, τραγική, όταν είναι μακριά από το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι καλές αγγελίες. Και ο Χριστός έχει καλές αγγελίες για μας, αδερφοί. Και να έχουμε και εμείς καλές αγγελίες. Αμήν. Τελικά του είπε του Σαμουήλ, κάνε ό,τι θέλουνε. Κάντους ό,τι θέλουν, μην τους χαλάσεις χατήρι. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, επειδή τελικά ο Θεός κάνει ό,τι θέλουμε. Κάνει ό,τι θέλουμε. Να ζητάμε αυτό που Αυτός θέλει για μας, που είναι το καλύτερο. Τα αιτήματά μας να είναι κατά το θέλημά Σου, Κύριε. Όχι ό,τι εμείς θέλουμε, ό,τι Εσύ θέλεις. Όχι ότι εμείς μας αρέσει, ότι εσένα σ' αρέσει. Όχι ότι εμείς κρίνουμε σωστό, ότι κρίνεις εσύ, Κύριε. Και τότε η ζωή μας θα είναι όμορφη, αδελφοί. Όμορφη. Όχι χωρίς δυσκολίες, όμορφη. Ευλογημένη. Με την παρηγοριά του Πνεύματος του Αγίου θα οικοδομούμεθα και θα αυξανόμεθα. Με τη χάρη του Χριστού θα ζούμε και θα περπατάμε. Θα έρθουν δυσκολίες, απογοητεύσεις. Προσεύχομαι να λέει ένας αδερφός. Προσευχόμουν 3 χρόνια και δεν μου απάντησε ο Θεός. Και του είπα, τόσο λίγα χρόνια προσευχόσουνα. Τόσα λίγα. Σε λίγο του απάντησε. Θα σου απαντήσει. Αμήν. Αλλά ας τον να το κάνει όπως θέλει αυτός. Όποτε θέλει αυτός. Γιατί να χάνουμε τη χαρά μας, να χάνουμε την ελπίδα μας. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν χάνουμε τη χαρά μας, την ελπίδα μας και μας παίρνει η ελπιλπισία, αν κοιταχτούμε μέσα μας, θα δούμε ότι είμαστε μια χαρά. Στο μυαλό είναι ότι υπάρχει έλλειψη. Και υπάρχει. Αλλά δεν μας έχει αφήσει ο Θεός. Δεν μας έχει αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα σε αφήσει. Έχει αφήσει. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Αμήν. Ω Κύριε, βόηθα μας να ψάλουμε τον ύμνο 316.